Άγιος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνια παράκτητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίως, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ, σε σχέση με αυτό που θέλει ο Θεός για μας
σε σχέση με αυτό που μας έπλασε. Και εκεί ανακαλύπτουμε τη μετάνοια, ως μια διαρκή εργασία του ανθρώπου. Όσο πιο πολύ μετανοεί, τόσο πιο πολύ αναζητά το Θεό και το έλεος του Θεού. Αυτό το πράγμα γίνεται μία διηνεκής εργασία, θα λέγαμε, και αυτό σταδιακά κάνει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει και τον κάνει επιδεκτικό της χάριτος του Θεού. Τον κάνει αυτόν τον άνθρωπο να φωτίζεται και να αγιάζεται και να φτάνει στη θέαση του λεγόμενη, που είναι η θέαση του Θεού, όσο είναι δυνατός τον άνθρωπο, ως φως. Ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό και γίνεται φως και εκείνος και δια του φωτός βλέπει το μεγάλο φως που είναι ο Θεός, το άκτιστο φως της θεότητος. Για το Βαλάμ την εποχή εκείνη, το άκτιστο φως είναι κατώτερο της διανοήσεως και κατώτερο, λέει, των συλλογισμών των φιλοσόφων. Γιατί? Γιατί το θεωρεί Χριστό, γιατί πολλές φορές το θεωρεί πλάνη. Και σήμερα, ο δυτικός τρόπος σκέψης, όταν βρίσκεται μπροστά σε έναν Άγιον εικόνα πλανά, δεν μπορεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο. Σου λέει τώρα, τι είναι αυτός, γράμματα δεν ξέρει. Το Ευαγγέλιο, τα γνωστά, λέει, τις γνωστές περικοπές, αναφέρεται στο βίο του, τις ξέρει καλά. Από την Επανάληψη τα έχει μάθει. Αν έκανε Ευαγγέλιο, το λέει μια-δυο φορές το χρόνο και δεν επαναλαμβάνεται συχνά, κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει. Γιατί άλλα γράφει και άλλα διαβάζει. Δεν ξέρει καλά. Το ρωτάνε και του λένε τι ωραία είναι οι ιαμβικοί κανόνες των Χριστουγέννων και λέει τι είναι αυτά γαλλικά. Και μπροστά στον Άγιο Νικόλα τον Πλανά, ο δυτικός τρόπος σκέψης, ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι διανοητικά, ορθολογικά, νοησιακικά, δεν βγάζει αποτέλεσμα. Σου λέει αυτός είναι Άγιος. Πώς γίνεται? Μα δεν είναι ρήτωρας. Ή μπορεί να είναι αγράμματος και να είναι και ρήτωρας. Και να μιλάει με απλότητα και ο λόγος του να καταλαμβάνει την ψυχή του άλλου πολύ περισσότερο από λόγους φιλοσόφων και ρητόρων της εποχής εκείνης. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει ο δυτικός τρόπος σκέψης πώς οι Άγιοι προσεγγίζουν τον Θεό. Γιατί? Γιατί ο δυτικός τρόπος σκέψης, που είναι ο κυρίαρχος στην εποχή μας, έχει πολύ ίηση. Η γνώση, λέει, φυσιεί, κάνει τον άνθρωπο υπερήφανο. Και όταν κανείς ίεται, νομίζει δηλαδή, ότι κάτι είναι, τότε πάσχει από ίηση. Εκτός λοιπόν από τις πάμπολες ιώσεις που κυκλοφορούν στην εποχή μας, υπάρχει και ίηση, που είναι η χειρότερη ίωση και μάλλον θα έλεγα ότι είναι, πώς τη λένε αυτές τις ιδιοπαθίες, δεν ξέρουμε και τις αιτίες πολλές φορές και από πού μας προκύπτουν, αλλά υπάρχουν μέσα μας. Αυτό άνοσα πως τα λεπράγω έτσι. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την κόντρα που τότε είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τον Καλαβρό τον Παλάμ, να συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Να κάθεται κάτω η δυτική χριστιανοσύνη, να τα βάζει με το μυαλό, να κάνει ωραία προγράμματα, να φτιάχνει σχέδια δράσης, να κάνει οργανωμένες φιλανθρωπίες, πολύ καλύτερες από τις δικές μας των Ορθοδόξων, που οφείλουμε να το υπολογίσουμε. Να είναι πολύ δραστήριοι άνθρωποι και παρόλα αυτά να μην μπορούν να κατανοήσουν την αγιότητα, να μην μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν ο Παΐσιος να είναι πολύ κοινωνικός. Πώς είναι δυνατόν όχι ο Παΐσιος, ο Εφραίμων Καρνακιώτης, που είναι στα καρνάκια τα απόκρημνα, τα παρήγορα, τα όχι πολύ προσβάσιμα στον κόσμο, να είναι πολύ κοινωνικός και να ζει με τον κόσμο και να μπορεί να παρηγορεί τον κόσμο από εκεί και να τον βοηθά χωρίς να κουνάει το δαχτυλάκι, χωρίς να μετακινείται από το κελί του. Είναι πράγματα ακατανόητα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι συνήθως διχάζονται. Και οπότε λένε, ή θα είμαι της δράσης, ή θα είμαι της ησυχίας.
Για τον Ορθόδοξο η ησυχία είναι η μέγιστη δράση. Ή θα είμαι, λέει, στον κόσμο, θα έχετε ακούσει αυτά. Ή θα είμαι στην ησυχία, στην ερημιά. Και για την Ορθόδοξη Εκκλησία η ερημία μπορεί να είναι πιο κοινωνική από την πολυκοσμία και από τον κόσμο το μέσα. Γιατί το να είσαι μέσα στον κόσμο και να μην είσαι θεραπευμένος και να μην καθαρίζεις από τα πάθη σου, σε κάνει ακοινώνητο και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Και κινδυνεύεις να βρίσκεσαι στην κατάσταση που ακόμη και όχι θεολόγοι, αλλά και λογοτέχνες συνέχουν. Επισημάνει τι ωραία θα έχετε κάνει στο σχολείο εκεί ο Σαμαράκης, τι είχε πει ο Αντώνης Σαμαράκης. Ποτέ, λέει, η στέγη των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδίες των ανθρώπων τόσο μακριά ταυτόχρονα. Αυτό ακριβώς απεικονίζει. Μια κοινωνία που δεν έχει κοινωνία. Μια κοινωνία των πόλεων που είναι έρημη. Και αντιστοίχως μπορεί να υπάρχει μια ερημία που είναι πολύ πιο κοινωνική και από την Ομόνια και από το σύνταγμα. Και από τα σπίτια μας και τις πολυκατοικίες μας. Και το ζούμε αυτό. Βλέπεις ανθρώπους που εργάζονται την κάθαρση από τα πάθη τους και διαρκώς ανοίγουν ως άνθρωποι προς τον Θεό και στον συνάνθρωπο. Φεύγουν από την αρρωστημένη αγάπη του εγώ τους, τη φιλαθλία, και ανοίγονται στη φιλοθερία και τη φιλανθρωπία. Όταν όμως καθαρίζονται από τα πάθη, γιατί όταν κανείς σφιχταγκαλιάζει τα πάθη, όσο και αν τρέξει και κάνει δράσεις κοινωνικές, είναι ακτιβιστής, ας πούμε, και μες στην Εκκλησία ίσως ακτιβιστής, δεν θεραπεύεται. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία ούτε με τον Θεό, ούτε με τους ανθρώπους. Και κινδυνεύει πολύ ο λόγος να κάνει συζήτεια, να κάνει μονοσύνες, να κάνει σχολεία, να κάνει ιδρύματα, να κάνει κατασκηνώσεις, να κάνει και να πηγαίνει να μιλήσει μαζί του και να μην σε κοιτάζει στα μάτια. Γιατί δεν μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια. Να του μιλάς και να σου λέει τα δικά του. Γιατί ζει με τον εαυτό του και με τις σκέψεις του. Ο κόσμος της νοεράς ησυχίας, για την οποία μπήκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και την έζησε την νοερά ησυχία και την έζησε και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και στις δικές του συνθήκες, είναι τέτοιος που σε πάει πάνω από τους συλλογισμούς. Θυμάστε τι λέει ο Άγιος Παΐσιος εκεί, στα πρώτα βιβλία που είχε βγάλει περί των λογισμών, σε ένα κεφάλαιο που είχε. Λέει, το τέλειο είναι να μην έχει ο άνθρωπος λογισμούς. Δηλαδή, τι θα πάθει, θα κάνει λογοτομή. Αλλά όχι βέβαια. Να μην έχει λογισμούς, άτακτους δηλαδή, ούτε καλούς. Όχι να μην έχει κακούς, να μην έχει ούτε καλούς λογισμούς. Αυτό είναι απάθεια. Να μην είναι δηλαδή ο νόμος του μια θάλασσα που την πάει ο άνεμος από τα δεξιά από τα αριστερά. Να σκέφτεται ενοποιημένα, χωρίς να είναι διχασμένος από την αμαρτία και άλλα να λέει η καρδιά, άλλα ο νους, άλλα το σώμα, καταλάβατε, άλλα το πολιτικό, άλλα το θυμοειδές ψυχής, να μιλήσουμε και με αυτή τη διάκριση. Αλλά ό,τι θέλει να σκεφτεί, να το σκέφτεται. Και τι κάνει τώρα, κάθεται και κάνει υπολογισμό συναλλογιστής και δουλεύει τα λογιστικά του βιβλία, είναι εκεί ολοκλήρωση και ταυτόχρονα με τον Θεό. Τι κάνει τώρα, μαγειρεύει στο συσίδιο και είναι εκεί και ταυτόχρονα με τον Θεό και τους ανθρώπους για τους οποίους μαγειρεύει. Και είναι ολόκληρος εκεί, όχι τα χέρια εκεί και αλλού το μυαλό του. Ο άνθρωπος λοιπόν που εργάζεται την ωραία ησυχία πάει πάνω από αυτούς τους λογισμούς, πάνω και από τη διανόηση, πάνω από τα αισθητά και διαρκώς πνεύει, λέει, προς τα άνω. Διαρκώς πηγαίνει προς τον ουρανό, διαρκώς ζητά τον Θεό και δια του Θεού ξαναστρέφει στον κόσμο και πλέον βλέπει καθαρά τα πράγματα του κόσμου. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που γίνεται ο πνευματικός άνθρωπος που συναντάμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και που λέει ότι ο πνευματικός
υπουδενός ανακρίνεται, λέει. Κανείς δεν μπορεί να τον διακρίνει, να τον καταλάβει, να τον βάλει σε δοκιμασία. Ανακρίνει μεν πάντας. Μπορεί να διακρίνει όμως τα πάντα. Γιατί, έχει ενωθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έχει γίνει πνευματικός άνθρωπος. Αυτή είναι η αγιότητα στην Εκκλησία της. Και αυτός είναι ο τρόπος στον οποίο μας καλεί όχι μόνο ο Άγιος Γρηγόριος του Παραπάς. Έχει λόγους τέτοιους περί νοεράς ησυχίας και περί των ιερός ησυχαζόντων που τους απήγγειλε, ξέρετε πού, στη Θεσσαλονίκη. Που κλειδονιζόταν από πολύ μεγάλη τότε έρηδα ανάμεσα στους ζηλωτές και στους συγχαστές, αλλά και που είχε και εθνικούς κινδύνους και οι λόγοι την είχαν καταλάβει και. Και μιλάει σε λαϊκούς ανθρώπους. Και βλέπουμε και άλλους πατέρες της Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο του Σαΐτη, να μιλάει για την ωραία ησυχία, να μιλάει για την αδιάλειπτη άσκηση της προσευχής του Ιησού. Που μέσα από αυτή την άσκηση της προσευχής του Ιησού έρχεται και καθαρίζεται ο νους του ανθρώπου και μπορεί να προσεγγίσει μετά το στάδιο του φωτισμού και της θέωσης. Και λέει ότι η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι και για τους κοσμικούς και για τους ανθρώπους που είναι μέσα σε πολύ μεγάλη φασαρία εξωτερική. Τι σημαίνει η μονή? Πράγματα ακατανόητα για τον δυτικό τρόπο σκέψης. Οποιοσδήποτε άνθρωπος του πεις αυτά, ή δεν θα καταλάβει, ή αν τα καταλάβει, εμπαθήσων, δηλαδή είναι έξυπνος και το μυαλό του θα πιάσει, δεν θα μπορέσει εύκολα να τα προσεγγίσει απλανώς, χωρίς να πέσει σε πλάνη. Γιατί? Γιατί θα είναι τα πάθη που θα βγαίνουν μπροστά και θα ακολουθεί μετά η πορεία του άνθρωπου. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μας λέει όλα αυτά στην εποχή εκείνη, όχι επειδή ήθελε να προβάλλει κάποια καινούργια διδασκαλία. Έχει τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, των Αποστόλων, των Τριών Ιεραρχών. Όλοι τα είπαν αυτά με διαφορετικά λόγια. Απλώς τίθεται ζήτημα και ως πατέρας, γι' αυτό λέγονται πατέρες μεγάλοι της Εκκλησίας, ανησυχεί μη τυχόν και διαφθαρεί η υγιένουσα διδασκαλία της Εκκλησίας και μην τυχόν με αυτόν τον τρόπο εκλείψει η ελπίδα της θεραπείας του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η θεραπεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία είναι που συντελείται και αυτό ονομάζουμε σωτηρία και αγιασμό κατόπιν. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία θεραπεύεται. Για να μην χαλάσει λοιπόν η θεραπεία, για να μην πάει πίσω, γι' αυτό το λόγο και μπαίνει ο πατέρας της Εκκλησίας μπροστά και αποσαφηνίζει τα πράγματα. Βλέπει στο πρόσωπο του Βαλάμ μία μεγάλη απειλή και την εντόπισε πάρα πολύ όμορφα στην εποχή του. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι αυτή η απειλή μέχρι και σήμερα κατατρέχει την Εκκλησία μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ψάχνουμε να δούμε τρόπο και λόγο ύπαρξης με το να φτιάχνουμε εμείς οι παπάδες ιδρύματα και να παίρνουμε ΕΣΠΑ. Χωρίς να έχουμε επίγνωση ότι αυτό εφόσον προκύπτει από αγάπη, στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε είναι καλό. Όταν γίνεται όμως αυτός ο σκοπός και όταν γίνεται αιτία ύπαρξης της Εκκλησίας για μας και για τους έξωθεν, τότε είναι απειλή, είναι αίρεση στην πράξη. Ζούμε αιρετικά τον τρόπο ύπαρξής μας στην Εκκλησία. Και πραγματικά αυτό σήμερα συμβαίνει. Αν ρωτήσετε τον πολύ κόσμο γιατί υπάρχει η Εκκλησία, δεν θα πει για να αρπάσει ψυχή, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και δούνε Θεό. Να πάρει την ψυχή του ανθρώπου και να τη δώσει στον Θεό. Δεν θα σου πει ότι είναι το εργαστήριο της αγιότητος που ενώνει τον Θεό και τον άνθρωπο. Δεν θα σου πει ότι είναι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία, στο οποίο εκεντριζόμαστε εμείς. Μπολιαζόμαστε μέσα σε αυτό και γινόμαστε ένα με τον Χριστό και ένα με τους αδελφούς μέσα στο ίδιο σώμα. Θα σου πει ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος που κάνει φιλανθρωπίες, κάνει καλοσύνες. Μπορεί να βοηθήσει και τον άνθρωπο να λύσει κάποια προβλήματά του,
ψυχολογικά διλήμματα, να τον στηρίξει σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή το δευτερεύον το παρουσιάζει ως πρωτεύον. Γι' αυτό και παρουσιάζεται η Εκκλησία, όμως δεν είναι Εκκλησία αυτό, ως αποτυχημένο μοντέλο. Και εδώ είναι το διαβολικό της υποθέσεως. Φθήροντας την πραγματική αποστολή της Εκκλησίας μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, δείχνουμε μια Εκκλησία ανίσχυρη να απαντήσει στα ζωτικά ερωτήματα του ανθρώπου, στο μετά το θάνατο και στο πώς θα ενωθεί με τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να ζήσει. Όταν λοιπόν η Εκκλησία δεν του προσφέρει την ένωση με τον Θεό μέσα από την ορθόδοξο τρόπο, μέσα από αυτή την θεραπευτική διαδικασία που παρουσιάζουν οι Άγιοι της, παρουσιάζεται μια Εκκλησία που λίγο πολύ μοιάζει με μια μοικείο. Θα μπορούσε να είναι και καθολική, να είναι και πρόσκοπη, να είναι και οτιδήποτε. Που όμως δεν θεραπεύει τον άνθρωπο από τα πάθη του. Δεν τον κάνει ατρόμητο μπροστά στις επιβουλές του διαβόλου και τον κρατάει πάλι μέσα στο φόβο για το αύριο, μέσα στο φόβο για το θάνατο, μέσα στην αδυναμία να επιβάλλει ο νους στο σώμα και στις δυνάμεις του σώματος συγκεκριμένη κατεύθυνση, μέσα στο διχασμό και στη διάσπαση. Συντηρεί το άνθρωπος εκεί, δεν προοδεύει και φτάνει να πει ότι η Εκκλησία δεν είναι χρήσιμη πλέον. Και αν δεν το πει αυτός, θα το πούνε γύρω γύρω. Και ποια είναι η διαφορά σου από όλες εσένα, όσο της Εκκλησίας από τους άλλους τα ίδια έχεις. Έρχεται και ο διάβολος από κοντά και απογοητεύει τον άνθρωπο. Ευτυχώς που υπάρχουν οι Άγιοι και δεν μας λένε απλώς όπως ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς που έζησε αλλά έχει και δυνατότητα να τα πει, αλλά και ζούνε απλά όπως ο Άγιος Νικόλαος Πλατάς αυτή τη θεραπεία τους μέσα στην Εκκλησία. Ζούνε την ένωσή τους με τον Θεό και επειδή τον ζουν, ψηλαφούν τον Θεό. Φτάνουν όμως οι Απόστολοι να πούν ότι εγώ αυτό που άγγιξαν τα χέρια μου, αυτό που είδαν τα μάτια μου, αυτό που άκουσαν τα αυτιά μου, αυτό μαρτυρώ και γι' αυτό είμαι έτοιμος να πεθάνω. Και βλέπουμε μέσα από τον τρόπο αυτό που ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον παρουσιάζει τόσο όμορφα και γλαφυρά, να προκύπτουν όσοι μοναχοί, μοναχές, σε μοναστηράκια, να γεμίζει ο τόπος και να μην θεωρείται άχρηστος τρόπος ζωής, αλλά αντιθέτως η πιο υψηλή κλίση μέσα στην Εκκλησία, ο μοναχισμός. Ενώ για τη δύση αυτό είναι αδιανόητο. Ένας μοναχισμός που δεν έχει κοινωνική αποστολή για τη δύση είναι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει. Στην Ορθοδοξία όμως η κοινωνική αποστολή του μοναχισμού είναι κυρίως η προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου και παρεπιπτόντως όταν υπάρχουν χαρίσματα ανάλογα στα πρόσωπα γίνονται και εξαιρέσεις. Να ασχοληθούν και με φιλανθρωπία και με ιεραποστολή και με οτιδήποτε. Ανάλογα με το χάρισμά τους. Όχι ως κανόνας. Βγαίνουν λοιπόν όσοι μέσα από τη θεραπεία αυτή της Εκκλησίας μας, βγαίνουν μάρτυρες, βγαίνουν ομολογητές, βγαίνουν πατέρες θεολόγοι που δεν ομιλούν περί του Θεού. Δεν είναι θεολόγοι της διανόησης, δηλαδή ουσιαστικά φιλόσοφοι που μιλάνε για τον Θεό, διανοητές που μιλάνε για τον Θεό, αλλά είναι θεολόγοι που μιλούν με τον Θεό. Πάσχουν τα θεία, ζουν τη σχέση με τον Θεό και αυτό καταθέτουν. Έτσι λοιπόν όταν ο θεολόγος της Εκκλησίας μιλάει για τον Θεό, δεν μιλάει θεωρητικά, δεν είναι ακατάληπτος. Είναι πολύ κατανοητός από εκείνο που έχει ταπείνωση και που εργάζεται τη θεραπεία των παθών του και καθαρίζεται. Και μπορεί να γίνει πολύ ακατανόητος από πολλούς που μπορεί να είναι αρκετά εγκρατείς στην κοσμική γνώση, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στη μετάνοια και στην ταπείνωση. Και μπορεί να βλέπεις ένα γεροντάκι να λέει βαριά θεολογία,
να την κατανοεί, να τη ζει, να είναι κτήμα του, να την καταλαβαίνουν άνθρωποι ταπεινοί, εγγράμματοι ή αγράμματοι δηλαδή, και κάποιοι άλλοι να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Πόσοι πέρασαν, ξέρετε, από το Πορφύριο. Πάρα πολύ. Ξέρετε τον Άγιο Πορφύριο, τα πρώτα χρόνια τη ζωή του και εδώ στη της εδώ ζωής, και εδώ στην Ομόνια, αλλά και πέρα στον Ορμό, πόσοι τον λέγανε πλανεμένο, πόσοι τον λέγανε μέντιο, πόσοι τον προσέγγιζαν σαν μέντιο, δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Εκείνοι που το κατάλαβαν ήταν αυτοί που εργάζονταν ορθοδόξως τη σωτηρία της ψυχής τους. Αυτοί που πήγαιναν ταπεινά, αυτοί που πήγαιναν με μετάνοια, αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει να δουν ούτε πτυχία ούτε τίποτε, αλλά είχαν δίψα να συναντήσουν τον Χριστό. Σαν τους αποκαλυπτόταν ποιος ήταν. Και το ίδιο συνέβη με τον Παΐσιο και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα μυστήριο, το μυστήριο της ένωσης με τον Θεό, να είναι ταυτόχρονα τόσο κεκριμένο, αλλά και τόσο φανερό στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπουμε έναν Άγιο Γρηγόριο Παλαμά να μας τα λέει τόσο όμορφα και να λέει τι θέλεις να ενωθείς με τον Θεό. Ωραία. Εάν με αγαπάτε, δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τα σε εντολάς, τα σε εμάς τηρήσατε. Απλά πράγματα. Τήρησε εντολές. Μα είναι δύσκολο. Το προσπάθησε. Και όταν πέφτεις, σήκω. Καλλιέργησε τη μετάνοια. Ταυτόχρονα με την τήρηση των εντολών, γέμισε την καρδιά σου, το νου σου, την ύπαρξή σου, το στόμα σου, τα μαλλιά σου, τη γλώσσα που λένε, με το Κύριε Ιησού Χριστέ, και λέει σώμα. Και στο όνομα του Χριστού μέσα κρύβεται το ίδιο το πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι αλλού το όνομα και αλλού το πρόσωπο. Όταν λοιπόν επικαλούμε το όνομα του Χριστού, επικαλούμε το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και με γεμίζει. Και γίνεται το γλυκί εντρίφημα που θα πει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης. Το ειδή εντρίφημα του νοός μου και της καρδίας μου. Και βλέπεις τον άνθρωπο να λέει την ευχή και να γλυκένει το χαρικά σου. Το λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, ως γλυκέα το λάρι εκεί που λέει τα ρήματά σου, Κύριε. Βλέπεις τον άνθρωπο να λέει την ευχή και να κοπιάσει πλέον, να κουράσει τη γλώσσα και να τη λέει ο νους την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει και να ρέει ένα γλυκό ποτάμι μέσα στον νου του ανθρώπου με την ευχή του Ιησού. Και αυτό πλέον, αυτή η επίκληση του Ιησού που γίνεται σχεδόν αδιαλείπτος και σε κάποιους αδιαλείπτος, να είναι εκείνη που αποκρούει τις μηχανές του διαβόλου, τις παγίδες. Βλέπεις τον άνθρωπο σταδιακά, λέγοντας αυτά και προχωρώντας αυτά, αντί να φυσιούνται, αντί να υπερηφανεύεται, να ταπεινώνεται ακόμη περισσότερο. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό βαδίζει ο Ορθοδόξος. Και να γίνεται πιο επίοικης στους ανθρώπους. Και να έχει μια καλή κουβέντα για τον καθένα. Και να ταπεινώνεται και να γίνεται υποκάτω πάσης πτήσεως, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Και αν ακόμη δεν το πετυχαίνει, να επιθυμεί να το πετύχει και να αισθάνεται ως πτώση το γεγονός ότι δεν έχει φτάσει εκεί. Γιατί έχουμε και αυτό, ξέρετε. Έλεγε ένας σοφός Αγιορείτης και Άγιος Άνθρωπος, Άγιος Άνθιμος ο Αγιανανίτης, ο Πνευματικός, και επισήμως δεν έχει ανακηρυχθεί, αλλά ευωδιάζει τα λείψα κάποια και πολλά θαύματα έχουν γίνει. Η στενοχώρια, λέει, για μια προσευχή που δεν έκανα, είναι και αυτή η προσευχή. Θέλοντας να δείξει ότι ο χριστιανός ορθόδοξος δεν δικαιώνεται από το πόσο θα πετύχει, αλλά από το πόσο επιθυμεί να πετύχει στον αγώνα της ένωσής του με τον Χριστό. Από το πόσο η ψυχή του λαχταρά τον Χριστό. Και αν δεν το πετυχαίνει και ξαναπροσπαθεί και δεν ξαναπετυχαίνει, αλλά ξαναπροσπαθεί, και αισθάνεται ότι έχω απόσταση από τον Χριστό και αυτό είναι κέρδος. Γιατί? Γιατί πάντοτε τοποθετείται σε σχέση με τον Χριστό και λέει «Είμαι μακριά σου Χριστέ, ελέησέ». Αυτό
ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί ορθόδοξα, το βιώνει τραυματικά. Ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί ορθόδοξα, του αναπτύσσει μέσα του συμπλέγματα κατωτερότητες και λέει αυτού, γιατί να μην τα καταφέρω. Γιατί εγώ να μην μπορώ να κάνω προσευχή. Γιατί ενώ θέλω, δεν τα καταφέρω. Γιατί θες εσύ να το κάνεις. Ενώ ο ορθόδοξος τρόπος τι είναι, έλα εσύ Χριστέ μου και κάνω. Είναι εμέ δε ελαττούστε, εκείνον δι αυξάνει. Εγώ να μειώνομαι, να τραβιέμαι στην άκρη και να λέω Χριστέ μου, έλα να καταλάβεις εσύ. Έλα να λειτουργήσεις εσύ, να ενεργήσεις εσύ μέσα. Και εγώ να λειτουργώ σε σχέση με σένα πάντοτε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας αυτό πετυχαίνουν. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από την επίκληση της προσευχής του Ιησού, μέσα από την τήρηση των εντολών, μέσα από υπακοή σε πνευματικό. Ο Θεολόγος για μας είναι ο πνευματικός μας. Και μάλιστα τώρα ο πνευματικός πατέρας δεν είναι απλώς ο εξομολόγος. Γιατί αυτό όποιος έχει διαβάσει ποιο δεσπότης και έχει δώσει εκλογή να εξομολογεί, το κάνει επιτυχώς. Αυτός κάνει την άφεση των αμαρτιών που εξαγορεύεται κάποιος. Το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος όμως, άλλοτε υπάρχει σε αυτόν τον θεσμοθετημένο πνευματικό και άλλοτε δεν υπάρχει. Είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Πώς κάποιος είναι προορατικός, είναι διορατικός, κάποιος άλλος είναι ρήτορας, είναι ιεροκήρυκας, κάποιος του δίνει και το χάρισμα να είναι πατέρας, πνευματικός και να μπορεί να καθοδηγεί απλανώς τις ψυχές που του επισέβεται ο Θεός. Αυτό το χάρισμα λοιπόν, αυτός ο πνευματικός πατέρας, για την Εκκλησία είναι ο Θεολόγος. Αυτός είναι πραγματικός Θεολόγος. Γιατί αυτός τι κάνει ουσιαστικά. Μιλάει με τον Θεό και εξαγορεύει. Ομολογεί στον άνθρωπο τι ο Θεός θέλει από αυτόν. Και τον καθοδηγεί ορθοδόξος στο να ενωθεί με τον Θεό. Αυτά είναι τα μυστήρια για τα οποία μίλησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όπως διαπιστώνατε είναι, θα λέγαμε, ζητούμενα ακόμη και σήμερα και προσπάθησα να σας πω κάποια πραγματάκια. Ας πούμε μια προέκταση της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά θα μπορούσε να είναι σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται την ψυχή και τα προβλήματά της η εποχή μας και το πώς αντιλαμβάνεται τα ίδια πράγματα η Εκκλησία. Ανατοσιώνες. Σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τι κάνουμε, ψυχαναλυόμαστε. Πιάνουμε την ψυχή και την κάνουμε φιλοκύφτερο. Καθίσουμε τον άνθρωπο στον καναπέ, στην πολυθρόνα, μας έχει σκάσει και το 50, το 60, το 80, ανάλογα με το κασέτ, και αρχίζουμε. Σου φώναζε ο παπά σου. Έχεις φάει ξύλο. Είχε καλή σχέση με τη μαμά σου. Και με τα άλλα αυτά, μια καλή διαδικασία θα λέγαμε. Αναζήτησης κάποιων αιτιών, κάποιων ευθυνών, που όμως μόλις τις ανακαλύψουμε και δούμε ότι πάσχουμε από αυτό, έχεις, λέμε, πολύ θυμό. Δεν υπάρχει διέξοδος. Γυρνάει και λέει, ας πούμε, ο ψυχολόγος, εκφράσέ το. Πάτε και τον εξέφρασε. Και τι θα πάθει ο άνθρωπος. Θα λυτρωθεί. Μα η αμαρτία που πρημοδοτείται είναι πηγάδι απίθμενο. Όσο βουτάς, δεν βγαίνεις πάνω. Άμα αρχίσεις να βγάλεις το θυμό, σταματημό δεν έχεις. Δεν είναι ότι θα το βγάλεις το θυμό και σου πέρασε. Θα βγάλεις κι άλλο θυμό. Κι άλλο θυμό. Και θα μάθεις να βρίσκεις πάντοτε αιτίες, αφορμές στους άλλους. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και σου λέει, κοίτα να δεις, ναι, μπορεί να έχεις θυμό, μπορεί να έχεις αποθυμένα, μπορεί να έχεις εκείνο, μπορεί να έχεις τ' άλλο, μπορεί να είσαι και, πώς να σου πω, άνθρωπος μετάσχει προς την κατάθλιψη ή να είσαι άνθρωπος που έχει αιμονές ή εκείνο ή το άλλο ή χίλια δυο. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί για μένα είσαι το μέγα τραύμα ο άνθρωπος που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε και τις θλίψεις μας και τις καταθλίψεις μας και τους θυμούς μας και το ένα και τ' άλλο και τα πάθη ριζωμένα μέσα μας.
που διαστρέφουν την εικόνα της ψυχής και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Από μια στιγμή στην άλλη βλέπουμε μεταλλάξεις, βλέπουμε μεταβολές στην ψυχή μας και στις διαθέσεις μας και ανακαλύπτουμε διαρκώς καινούργια πράγματα. Άντε να τα βάλεις με αυτό το θηρίο. Σου λέει λοιπόν, είσαι θηρίο παιδάκι. Γιατί σου λείπει ο Θεός. Τι κάνεις λοιπόν σε αυτή την ψυχή. Δεν την πιάνεις και την κάνεις φυτίλια. Γιατί είσαι σίγουρος ότι άμα δει ο άνθρωπος αυτά που κουβαλάει μέσα του, θα το αντέξει. Πόσοι άνθρωποι περνώντας από τους διάφορους θεραπευτές μετά πήγαν κατευθείαν και φούνταραν, ξέρετε. Και πόσο έχουμε σταματήσει οι πνευματικοί από μια τέτοια διαδικασία. Και δεν είχαν ταπείνωση βέβαια άλλος να παραδεχθεί αυτό ή το άλλο πράγμα που του βρήκε ο θεραπευτής του, αυτός ο ψυχολόγος. Και σου λέει δεν μπορώ να ζήσω εγώ αυτό. Και πήγαινε να φουντάρει, όλα τα λεφτά. Στάσου, του λες. Και εγώ το έχω. Σώπα πάτε. Και εσύ, βεβαίως και εγώ. Και έχω κι άλλα, μπορώ να σου πω κι άλλα. Α, άρα δεν είμαι μόνος μου. Πρώτη παρηγορία. Δεύτερη παρηγορία. Ο Θεός σου λείπει. Δεν σου λείπει τίποτα. Με τον Θεό θα τα καταφέρεις μια χαρά. Και βάζεις τον άνθρωπο στη διαδικασία να σχετιστεί με τον Θεό. Να τηρήσει εντολές, να κάνει προσευχούλα, να μην κάνει τα χειρότερά του τουλάχιστον στους άλλους και τους τσακίσει. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά, μέσα από την ορθόδοξη άσκηση που είναι η θεραπεία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από την εξαγόρευση, μέσα από αυτή την καθόλου ενοχική, αλλά πολύ ρεαλιστική προσέγγιση του ποιος είμαι και που θέλω να φτάσω. Ο άνθρωπος θεούνται βαθμιδών, θεώνεται, θεραπεύεται, καθαρίζεται, φωτίζεται και σώζεται. Και έχουμε ανθρώπους που σώζονται και ας είχαν ψυχολογικά προβλήματα κατά τους, όπως λένε, τους γιατρούς και τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές και τους καθαρινές και όπως θέλουν. Αυτό είναι αυτό που μας προσφέρει ο ουμανισμός, ο ανθρωπισμός της Δύσης. Αυτό που είναι αποτέλεσμα μιας γνώσης που προέρχεται από παραπομπές, από βιβλιογραφίες, από σκέψεις και συλλογισμούς και από πειράματα που έχουν γίνει στους ανθρώπους. Η άλλη θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία είναι αυτή που δεν κάθεται να σου δείξει την πληγή και να βάλει το δάχτυλο μέσα και να την γυρνάει εκεί μέσα, να σε σουγλίζει μέσα στο εκεί που πονάς. Είναι αυτή που σου λέει, κοίτα, αυτή είναι η πληγή, αλλά αυτός είναι ο Χριστός. Πηγαίνοντας σε αυτόν, το σκοταδάκι που κουβαλάς θα φωτιστεί και θα γίνει φως. Και ο άνθρωπος πηγαίνει στον Χριστό, που είναι ο ιατρός της ψυχής και του σώματος και θεραπεύεται χωρίς να το καταλάβει. Θυμάστε λοιπόν και εκεί και καταλαβαίνετε γιατί μας λέει ο Άγιος Προφήριος, ότι διαβάστε λέει τους κανόνες της παρακλητικής, τους κανόνες των Μηναίων, διαβάστε το Θεοτοκάριο, λέει, το Άγιο Νικοδήμο, το Αγιορείτου, λέει, ή το Ψαλτήριο, όταν έχετε, λέει, έτσι καημό, όταν έχετε στενοχώρια και αυτά, και θα σας φύγουνε, λέει. Και μετά θα χαίρεστε και δεν θα ξέρετε γιατί χαίρεστε. Πώς να μην χαρίσει, όταν ανοίγεις το στόμα σου και βγάζεις μέλι. Και όταν τα αυτιά σου προσλαμβάνουν μέλι. Γιατί είναι μέλι τα λόγια του Θεού. Δεν ομορφαίνει και το στόμα και η ακοή και τα πάντα. Δεν ομορφαίνει ο νους. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι σαν και αυτή που φτιάχνει ο σύγχρονος εναλλακτικός κινηματογράφος. Για να χτυπήσω τα ναρκωτικά, πρέπει να σου δείξω με τον πιο εύγλωτο τρόπο πώς ο ναρκωμανής θα εκπορνευτεί, θα κλέψει, θα σκοτώσει, θα μαχαιρώσει, θα του έρχεται και θα γυρνάει ο κόσμος γύρω-γύρω. Ένα θρίλερ. Το βλέπεις, σοκάρεσαι. Ενώ σοκάρεσαι, μολύνεσαι. Μολύνεσαι. Και επειδή ο άνθρωπος έχει τον μολυσμό μέσα του, γιατί έχει φύγει από τον παράδεισο και έχουν διαστραφεί η εσωτερική του κατάσταση, πηγαίνει χωρίς να το καταλαβαίνει εκεί. Γιατί όταν θα δει την άλλη που είναι τοξικομανής και εκπορνεύεται και το δείχνει με τον πιο εύκολο τρόπο και πηγαίνει με 10 άντρες, αντί να αηδιάσει, μπορεί και εκείνη τη στιγμή να συμβεί, χαϊδεύονται τα πάθη του τα κατώτερα
Και μετά από λίγο η προσοχή να πάει πάλι προς εκεί. Ενώ οι αρχαίοι, ας πούμε, είχαν φανταστείτε, τι ανώτερος πολιτισμός ήταν και των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Δεν δείχναν το κακό, δεν δείχναν το άσχημο, ούτε καν τη βία. Ερχόταν ο άγγελος, ο αγγελιοφόρος και ανήγγελε ότι σκοτώσαν τον κρέοντα. Δεν το έδινε επιστήμης. Το ίδιο γινόταν με όλα τα άσχημα. Ακόμη και στις λέξεις απέφευγαν το κακό. Ο εύξηνος πόντος που έχει το εύξηνο είναι καλό. Ήταν η πιο φιλόξενη θάλασσα. Η πιο δύσκολη θάλασσα. Και τη λένε εύξηνο πόντο. Και το ίδιο σε πολλά πολλά. Είναι το εξαριστερό πάντα έχει μια αρνητική, έτσι τα λέγαμε, χρειά. Και για να μην το λένε οι αρχαίοι, τη λέγανε εξεργονίμων. Από εκεί που έχει το καλό όνομα, λέει. Ενώ ήταν κακό το όνομα. Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία μας. Και παρουσιάζει στην εικόνα την Βυζαντινή, τη δόξα της Θεότητος, και δεν παρουσιάζει το διάβολο. Στις ιστεροβυζαντινές εικόνες, που προκύπτουν περίπου στις αρχές της τροποκρατίας, αρχίζει και μπαίνει ο διάβολος και εικονογραφείται. Γιατί είναι ανυπόστατος για μας. Το κακό δεν το έχει πλάσει ο Θεός. Είναι η απουσία του κακού που ουσιαστικά έχουν ο διάβολος και όλα αυτά τα πράγματα. Και το παρουσιάζουν και πολλοί. Γιατί οι άνθρωποι τότε εξισλαμίζονταν από φόβο και σου λέει ασχοληθούν τον διάβολο να μην τους καταπιεί η κόλαση. Πας και δεν πάνε να εξισλαμιστούν. Αλλά στις Βυζαντινές εικόνες δεν εικονίζουμε τον διάβολο. Δεν εικονίζουμε το κακό. Εικονίζουμε το καλό και μόνο. Και το θάνατο ακόμη δεν το δίνουν. Δείτε μια βυζαντινή απεικόνηση του εισαγωγέου της αρρώσεως και προσέξτε το πρόσωπο του Χριστού μας. Κοιμάται. Και είναι πραής και ησύχιος. Δεν έχει σύσπαση οδύνης, πόνου. Δεν έχει τίποτε κακό επάνω. Και τα χέρια του φυσιολογικά δεν είναι κρεμασμένα όπως θα ήταν. Είναι απλωμένα έτσι και αγκαλιάζουν τον κόσμο. Όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν αυτή την φιλόκαλη διάθεση που υπήρχε εν σπέρματι από την αρχαιότητα και που η Εκκλησία την αποθέωσε. Και μας δείχνουν πώς οι Άγιοι μέσα από αυτή τη φιλοκαλία του Πνεύματος, μέσα από αυτόν τον όμορφο ησυχαστικό τρόπο της Εκκλησίας, θεραπεύονται και βοηθάνε και τους άλλους στη θεραπεία τους. Και έτσι σώζονται και θεώνονται και φτάνουν να καμαρώνουμε για Αγίους από όλες τις ηλικίες, από όλα τα μορφωτικά και κοινωνικά και επαγγελματικά επίπεδα και φτάνεις να πεις πραγματικά αυτό που λέμε πολλές φορές όταν διαβάζουμε Θεία Ευχαριστία, το έχετε ακούσει μετά τη Θεία Λειτουργία, που στο τέλος θέλουμε ουρανός, πολύ φωτός η Εκκλησία, ανεδείχνει άπαντας πρωταγωγούς από τους πιστούς. Ενώ εις τότε σκρατάζουμε τούτο που λίγο σε λέω σου Κύριε. Δηλαδή την Εκκλησία ένας ουρανός πολύφωτος που όλους τους πιστούς τους φωταγωγεί και μέσα στην οποία στεκόμαστε και ζητάμε τον Θεό να τη στερεώνει η σώμα σε όνο γιατί μέσα εδώ είναι η σωτηρία μας. Και όταν είναι μέσα εδώ δεν εννοούμε μόνο για τον ευκτήριο οίκο, έτσι τον ναό των χειροποίητων, αλλά την Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Βλέπετε λοιπόν πόσο επίκαιρος είναι ο Άγιος του Βόρειου κατά μας και πόσα έχει να πει στην εποχή μας. Και πόσο κόντρα πολλές φορές πρέπει να κάνουμε εσωτερικά για να βαδίζουμε ορθοδόξως και να μην βαδίζουμε ανορθοδόξως. Και πόσο η ορθοδοξία στην εποχή μας, όχι μόνο σε επίπεδο δογμάτων, αλλά σε επίπεδο εφαρμογής των δογμάτων στη ζωή μας, είναι και πάλι ζητούμενη. Και ο καθένας από εμάς δίνει εξετάσεις κατά πόσον ζει ορθόδοξα. Ο ορθόδοξος λοιπόν έχει χαρά, γιατί ζει ταυτόχρονα τη βαθύτατη οδύνη της αποστάσεως που έχει από το Θεό και ταυτόχρονα ζει την μεγάλη ελπίδα που του δίνει το γεγονός ότι ο Θεός τον αγαπά και τον αγάπησε αμετανόητα. Δεν μετανοεί ο Θεός που μας αγάπησε. Δεν τσαντίζεται, δεν αλλάζει. Μας αγαπά αδιαπτώτος, αμετανοήτως. Αυτό μας δίνει χαρά. Μονονότι βιώνουμε τη μεγάλη οδύνη της αποστάσεως που έχουμε από τον Θεό. Μέσα από αυτή την οδύνη
μέσα από αυτό τον Άδη, όπως θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Αντωνίτης, φωνάζουμε διαρκώς στο Θεό να μας ελεήσει. Και αυτή η κραυγή που πολλές φορές φαντάζει έτσι μια ημωγή, μια έντονη κραυγή να είναι, δεν είναι απέλπιδα, γιατί μέσα στο ελεήσον λαμβάνει η ψυχή την πληροφορία ότι κάτι θα κάνω και για σένα. Επειδή όμως έχουμε πολύ κακή εκπαίδευση στο μυαλό μας και επειδή θα θέλαμε κατά βάθος ως γνήσιοι δυτικοί άνθρωποι να σωθούμε ιδίες και εσύ με τις δικές μας δυνάμεις, αδυνατούμε να ζήσουμε τη χαρά μας στην Εκκλησία γιατί δεν ελπίζουμε στον Θεό. Και έρχονται οι Άγιοι να μας επαναφέρουν στην τάξη με το παράδειγμά τους με την διδασκαλία τους και να μας πούν: ο Θεός σας αγαπάει. Αναζητήστε το. Μη ζείτε την σχέση σας με τον Θεό σαν ένα διαρκές αυτομαστίγωμα. Όχι, δεν θέλει αυτό ο Θεός. Να το ζήσετε ως μια διαρκή εξήτηση του προσώπου. Να ζήσετε τη σχέση με τον Θεό σαν ένα άφημα στην αγάπη του που είναι διατυπωμένη και δεν την παίρνει πίσω, ένα μετάκλητη. Και μέσα από αυτό το άφημα στην αγάπη του Θεού, με επίγνωση ότι εμείς είμαστε ασθενείς, γίνεται η θεραπεία μας. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που μαθαίνει να ελπίζει στον Θεό και να επενδύει στον Θεό και να παίρνει σοβαρά το γεγονός ότι ο Θεός τον αγαπά και το έχει διατυπώσει με πολλούς τρόπους, αυτός ο άνθρωπος θεραπεύεται. Δεν έχει μέσα του ούτε απελπισία, ούτε απόγνωση, ούτε τίποτα. Περνάει και από αυτά τα στάδια, αλλά τα ξεπερνάει. Πηγαίνει παραπέρα. Και αυτός ο άνθρωπος εν τέλει δεν είναι μόνος του ποτέ. Δεν είναι μόνος του ποτέ, γιατί και όταν αποτυγχάνει είναι με τον Θεό. Και όταν επιτυγχάνει με τη χάρη του Θεού είναι πάλι και επιτυγχάνει και είναι εκεί. Και όταν έχει κόσμο γύρω του, ζει τη σχέση με τον κόσμο σαν τη σχέση με τον Θεό. Και δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν είναι σατράπης, δεν διαφεντεύει τους ανθρώπους γύρω του, αλλά τους έχει σαν λουλούδια όμορφα στον κήπο που τους σκοτίζει και τους φτιάχνει και την κουβέντα και τους μιλάει και παίρνει από αυτά τα λουλούδια τη μυρωδιά τους, παίρνει τον χρώμα τους, παίρνει την ομορφιά που δίνουν. Καταλάβατε. Κοινωνεί ουσιαστικά με τους ανθρώπους, γιατί κοινωνεί μέσω του Θεού. Οι άνθρωποι είναι δώρα του Θεού. Δεν είναι βάρος γι' αυτό. Δεν είναι η κόλαση οι άλλοι. Οι άλλοι είναι το πρόσωπο του Χριστού που το βλέπει μπροστά του. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτός και μόνος του όταν είναι, είναι πάλι με όλους τους ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω πόσες φορές έχει παραδείγματα και ο πατήρ Ευμένιος, ο Σαϊδάκης και ο πατήρ Ιάκωβος, άγιοι και οι δύο της Εκκλησίας, ο Τσαλίκης, που μνημονεύαν, λέει, στην προσκομιδή και μνημονεύαν ψυχές ανθρώπων που δεν ήταν και εκεί τους. Δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ο Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, μνημόνευε τον Μακάριο. Και εκεί λέει που τον μνημόνευα, λέει δίπλα μου, λέει, να τον είδα τον Αρχιεπίσκοπο και τον είδα καλά, λέει. Κοιτάξτε, λέω, μέρημα. Αυτός δεν ήταν μόνος του εκεί, ήταν με αυτός που μνημόνευε. Και του δίνει ο Θεός να έχει αυτή την κοινωνία και να την αισθάνεται. Το ίδιο και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας. Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάνα μας δίνει αυτή την αφορμή να πούμε πράγματα που ενώ είναι γνωστά, ουσιαστικά είναι ζητούμενα στην εποχή μας. Γιατί είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί ιδεολογικά, αλλά στην πράξη, ενώ ομολογούμε τα ορθόδοξα δόγματα, είμαστε προτεσταντίζοντες, παπίζοντες, δεν ξέρω και ότι είμαστε ο καθένας, τώρα έχουμε και ανατολικίζοντες χριστιανούς έτσι που μοιάζουν να είναι και λίγο βουδιστές στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πράγματα και θέλουν έτσι σε μια νιρβάνα όλα, σε μια κατάσταση περίεργη. Λοιπόν, γιατί δεν μας έχουν μάθει έτσι. Άρα που θα πάει θα το μάθουμε. Αρκεί να εντρυφούμε σε αυτά που είπαν οι Άγιοι και σε αυτά που ζήσαν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς που έτσι φέτος συνέβησε να συνεώδητας του είναι λαμπρά παραδείγματα και μάλιστα και οι δύο παραδείγματα του ίδιου πράγματος. Πώς ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό μέσα στην Εκκλησία, μονονότητα πολύ διαφορετική. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μεγαλωμένος στα παλάτια, μεγαλωμένος με τους καλύτερους δασκάλους, πολύ εγγράμματος και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, όπως είπαμε,
ο λιγογράμματος έως αγράμματος, φτωχικός, ταπεινός, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο μεγάλος. Θα τελειώσω με κάτι λοιπόν που μου είχε θυμώσει αφάνταστα. Για να δείτε πόσο έχουμε ξεφύγει. Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα επιμόρφωσης κληρικών και μιλάμε με τον υπεύθυνο της επιμόρφωσης, κληρικός και αυτός. Και μας λέει, για να δείτε πόσο μπορούμε να είμαστε ορθόδοξοι αιρετικοί στην πράξη. Ήμουνα, λέει, σε ένα σεμινάριο, σε ένα συνέδριο, λέει, που ήταν δύο-τρεις επίσκοποι, ήμουν και εγώ συζητητής, ο συγκεκριμένος πληρικός, έτσι, έχει περγαμίνες, έχει τα πτυχία τα απαραίτητα. Και σηκώθηκε ένας γιατρός, λέει, και έκανε μια ερώτηση, λέει, πατέρας, λέει, να ρωτήσω κάτι, λέει. Κάποιος, λέει, για να γίνει πνευματικός, πώς τον δοκιμάζεται, πόσα πτυχία πρέπει να έχει, πόσο χρόνο πρέπει να έχει πρακτική εξάσκηση. Εγώ για να γίνω γιατρός, είπε ο γιατρός, έκανα 6 χρόνια ιατρική, έκανα την ειδικότητά μου, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο και εκρίθη ότι μπορώ να το συνεχίσω το πράγμα και να κάνω γιατρό. Ο πνευματικός, λέει, ποιος τον κρίνει. Και ντράπηκα, λέει, να συμπώ κάτω που ντράπηκε. Εκεί θυμώσα. Γιατί όντως, λέει, μου είχε, λέει, με μια συμμαρτυρία από το πνευματικό κάνουμε τον άλλο παπά και αν το κρίνει ο δεσπότης, που μπορεί να κρίνει και σωστά, το κάνουμε και πνευματικό. Τι εχέγγυα έχουμε, λέει. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί είναι σοβαροί. Με τι γνώσεις γίνεται ο άλλος πνευματικός, χωρίς να έχει διαβάσει 5 πράγματα. Του λέω εκείνη την ώρα, καλά, λέει, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, που πάει. Τώρα, λέει, θα ήταν φθηνό επιχείρημα. Και εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί μιλάμε άλλη γλώσσα. Αυτό είναι πραγματικότητα στην Εκκλησία μας, σήμερα. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα διάλογο μεταξύ δύο λαϊκών, δεν έχει να κάνει. Ήμασταν παπάδες και αλλιώς αντιστήκαμε. Αλλά είναι αυτό που υπάρχει στην Εκκλησία μας. Είμαστε σαν τους μαύρους που η γη τους είχε διαμάτια και πήγαιναν οι Αγγλοκάλοι, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί κτλ. Τους πήγαιναν κάτι γυαλάκια. Τους αδείχναν οι άλλοι τα γυαλάκια και πέραν τα διαμάτια που κόστιζαν και τους ήταν κάτι ψεύτικα καθρεφτάκια και αυτοί χαιρόντουσαν. Γιατί είχαν πάρει κάτι καθρεφτάκια. Και βλέπουν και τη φάτσα του, ενώ στο διαμάτι δεν βλέπαν τίποτα. Πού να ξέρω ότι το διαμάτι βέβαια ήταν επένδυση, ήταν αυτό που είχε την αξία. Κάπως έτσι φαινόμαστε κι εμείς. Να έχουμε αμύθιτο πλούτο στα μπάρια μας, στην εκκλησία μας μέσα, και να ψάχνουμε δεξιά-αριστερά, να βρούμε αξία και να προσδώσουμε κύρος σε αυτό που είναι η λύση για όλα τα προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό έτσι θα τελειώσουμε αυτό. Πάρτε σοβαρά το γεγονός ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Και πάρτε σοβαρά το γεγονός ότι έχουμε πατέρες Ορθοδόξους από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Είμαστε πολύ ευλογημένοι από τον Θεό. Δεν μας στέρισε ο Θεός την αγιότητα στην εποχή μας, που λέμε την εποχή έτσι, ηθικής έκκλησης, έτσι. Μια εποχή δαιμονοκρατούμενοι θα πούνε άλλοι, μια εποχή που έχει πάρει την κάτω βόλτα, που πάει κατά διαόλου, λένε άλλοι, όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε Αγίους. Και Αγίους πατέρες. Και πατέρες και εγγραμμάτους και αδραμμάτους, αλλά όλοι τους θεοφώτιστοι που μας δείχνουν τον δρόμο. Και έτσι λοιπόν έχει και τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά τότε, έχει και τον Άγιο Νεκτάριο σήμερα. Και τον Άγιο Νικόλα τον Λανά. Και τον Φιλόθετο Ζερβά. Και τον Ιωσήφ τον Ξυχαστή. Και τον Πορφύριο και τον Παΐσιο και τον Ιάκωβο και όλους αυτούς που ζουν τα ίδια και μας τα μεταφέρουν μέχρι σήμερα. Αυτά να τα ρουφήξουμε σαν μέλησες και να ζήσουμε με αυτά. Και τότε θα καταλάβουμε πραγματικά ποιος είναι ο θησαυρός που έχουμε και που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τον ανταλλάξουμε με οποιαδήποτε καθρεφτάκι μας.